και αρχίατρο εκεί στο νοσοκομείο της Βιέννης, τον γνωστό Κύπριο γιατρό, τον δόκτωρα τον Ιωάννη Νεοφύτου. Και γιατί? Γιατί ο γιατρός μας, ο Κύπριος γιατρός, παρολίγων να πέσει θύμα της τρομοκρατικής ενέργειας που έγινε προχθές, με τους 22 τραυματίες και τους 4 νεκρούς στην καρδιά της Βιέννης. Να πάμε όμως στη Βιέννη, να πάμε στο γιατρό μας. Καλή σου μέρα, γιατρέ μου, από τη Λευκωσία. Καλή σας μέρα από την καρδιά της Ευρώπης. Από την καρδιά της Ευρώπης, καλά σου λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι πρωί που είσαι μαζί μας. Τελικά, μάλλον Άγιο είχες, να μην πω τύχη, διότι θα μπορούσες να έχεις έτσι μπλέξει σε μεγάλες περιπέτειες, μιας και είχες έτσι θέμα με το τρομοκρατικό χτύπημα. Τι έγινε, γιατρέ μου, για πες μου. Είχαμε κλείσει τραπέζι στο χώρο που έγινε. Είχαμε κλείσει τραπέζι στην περιοχή, ναι, οι συναδέλφοι, διότι ήταν και το τελευταίο μας ελεύθερο βράδυ εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών δηλαδή, διότι ναι, από χτες άρχισε το lockdown, ναι, από τις 8 μέχρι τις 6 πρωί δεν κυκλοφορεί κανένας έξω, μόνο ναι, στα επίγοντα. Ναι. Και έτσι, επειδή η μέρα μας ήταν λίγο κουραστική, αποφασίσαμε να το ακυρώσουμε. Και εκεί που γράφαμε μέσα στο group, στο WhatsApp με τους συναδέλφους, κάποιος άκουσε τους πυροβολισμούς, κοροϊδεύαμε ότι είναι βενγκαλικά στο Ντούναβι. Και τελικά όμως ήταν το μακελιό, είχε αρχίσει το μακελιό. Μακελιό με 22 τραυματίες, 4 νεκρούς, ένα μάλλον ή δύο άτομα τα οποία έτσι φέρω αντίποπτα για την επίθεση αυτή. Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ, ναι, ήσουν μακριά από το σημείο της επίθεσης? Ήμουν περίπου 5-6 χιλιόμετρα μακριά, ναι, μάλιστα, τελικά. Μάλιστα. Αλλά γι' αυτό που είπατε πριν λίγο, ισχύει ότι τελικά ένας ήταν ο τρομοκράτης. Ναι. Ναι, παρόλο που οι πληροφορίες στην αρχή μιλούσαν για 5-6 διαφορετικά σημεία, ναι, τελικά ήταν ένας ο τρομοκράτης. Ίσως και η αστυνομία να διοχετεύει κάποιες πληροφορίες για να στο τέλος να κάνει τη δουλειά της. Να ρωτήσω, γιατρέ μου, κάτι, επειδή δεν και είναι πραγματικά, και... Ναι, παρακαλώ. Και πραγματικά, συγγνώμη που σε διάθεση... Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός στις 8 το βράδυ ώρα Αυστρίας και στις 8 και 9 έπεσε νεκρός ο τρομοκράτης. Δηλαδή ήταν ακαριέ, ήταν αστραπιαία η αντίδραση της αστυνομίας των ειδικών δυνάμεων, σε αυτό πρέπει να το λέμε, διότι η Βιέννη είναι μια πόλη που κανένας δεν υπολόγιζε ότι μπορεί να έχει τρομοκρατικό χτύπημα. Έλεγαν πάντα είναι ουδέτερη χώρα. Δεν είχε και ποτέ, παρόμοιο χτύπημα, ναι. Ναι, ναι, δεν είχε, εκτός ΝΑΤΟ, εκτός συμφώνου παλιά, πάντα ουδέτερη, το Ηνωμένα Έθνη είναι εδώ γιατί να χτυπήσουν τη Βιέννη. Ναι. Και όμως ήρθε από τα σπλάχνα της, από έναν άτομο που μεγάλωσε εδώ, γεννήθηκε εδώ, μεγάλωσε εδώ, από γονείς από τα Σκόπια. Μα το είχε, γιατρέ μου, το είχε διαφημίσει κιόλας στο Instagram αυτός. Είχε βάλει, ναι, είχε ανεβάσει και φωτογραφία με το όπλο. Αυτά είναι που βλέπει τώρα και η αντιπολίτευση και αρχίζει. Γιατί δεν παρακολουθεί το άνθρωπο, γιατί τον αφήσατε. Ξέρετε ότι είχε καταδικαστεί. Ναι. Δηλαδή για να τα λέμε όλα, πράγματι ήταν σωστή η αντίδραση της αστυνομίας, αστραπία, ξέρω εγώ, αλλά τι έκαναν οι αρχές πριν. Ναι. Είχε καταδικαστεί ο τρομοκράτης για φυλάκιση 20 μηνών, διότι ήθελε οπωσδήποτε να ενταχθεί στις δυνάμεις του ISIS. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο καταδικάστηκε 20 μήνες. Μετά στο φυλακή μέσα, στο αναμορφωτήριο όπως το λέμε, έδειξε καλή διαγωγή, παρακολούθησε μαθήματα για την επανένταξή του στην κοινωνία, ξέρω εγώ, έδειξε πραγματικά πολύ καλό πρόσωπο. Ξέρετε και τους νόμους της Ευρώπης, ναι, που είναι πιο ανεκτικοί στους νεαρούς ανθρώπους και βγήκε έξω. Μάλιστα. Και έκανε αυτό που έκανε. Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ. Το σημείο που χτύπησε... Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ναι. Ναι. Το σημείο που έγινε το χτύπημα είναι πολυσύγναστο σημείο και είναι γνωστό μαγαζί. Είναι πολυσύγναστο, είναι εκεί που γίνεται, είναι το κέντρο του κέντρου, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εκείνη την ώρα ακόμα και χειμώνα, γιατί εκεί έχετε πιο έτσι περισσότερο κρύο αυτή την περίοδο,
Κυκλοφορεί κόσμος, φαντάζομαι, πολλοί κόσμος. Ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτα τα καταστήματα, γεμάτα τα εστιατόρια, τα κλαμπς, διότι σας λέω, ήταν το τελευταίο βράδυ, όλοι είχαν κανονίσει να βγουν. Μάλιστα. Διότι είχε ανακοινωθεί το lockdown ότι θα έρθει την επομένη. Και έτσι έλεγα ότι είναι τελευταία ευκαιρία να πάμε να πιούμε το ποτό μας, να φάμε το φαγητό μας, να μας σερβίρουν. Γιατρέ μου, τη γλίτωσες, γιατρέ μου, τη γλίτωσες, τη γλίτωσες, γιατρέ μου. Ήσουν τυχερός. Πρώτη φορά να μου είσαι σαν θέα, πρώτη φορά. Ναι. Τώρα, πες μου λιγάκι, εκεί έτσι μια κουβέντα. Επειδή μίλησες για lockdown και επειδή σήμερα εμείς εδώ φαίνεται ότι θα έχουμε ανακοίνωση μέτρων για μερικό οριζόντιο lockdown, εκεί τι γίνεται με τον κορονοϊό? Έχουμε και εδώ ξεφύγει. Ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, κακά ψέματα. Δεν μπορείς να πεις του κόσμου να τον βάλεις σε κάτι, σε καλούπια που δεν ήξερε, που δεν είχε ιδέα και που δεν έκανε ποτέ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε δυστυχώς από τους νεαρούς. Οι νεαροί δεν το πήραν σοβαρά. Όταν χαλαρώσεις τα μέτρα, θα βγουν, θα διασκεδάσουν, θα κολλήσουν ένα στο άλλο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, τι να κάνεις. Και έχουν και οι Ευρωπαίοι, ξέρεις, ειδικά εδώ, είναι και βάζουν πάντα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα γιατί να μην βγω έξω, ας πούμε, μετά τις 8 να πάρω αέρα, ρε παιδί μου, σου λένε. Ναι, εντάξει, ναι. Άντε τώρα, τι να τους πεις. Τώρα το lockdown εκεί είναι καθολικό, γιατρέ. Είναι καθολικό, ναι, και το προτιμήσαν τώρα από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Η κυβέρνηση για να ίσως να γλιτώσει τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μείνει και ένα μήνα. Δεν, νομίζω όμως η αλήθεια, για να είμαστε δίκοι, δεν είχαμε και άλλη επιλογή έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Μα έτσι που πάει τα πράγματα, πάνε τα πράγματα στην Ευρώπη, νομίζω ότι... Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξέρετε, κύριε Μητροπούλε, η πραγματικότητα ποια είναι. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος όλων, ειδικά των πολιτικών που είναι υπεύθυνοι για την ευημερία του λαού. Φοβούνται να μην πάθει σοκ το σύστημα υγείας της κάθε χώρας. Αυτή είναι η μεγάλη τους έννοια και με το δίκιο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, σε υπέρ ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Θα το πω και από κοντά όταν με το καλό έρθεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο γιατρός, ο Δ. Ιωάννης ο Νεοφύτου. Παραλίγο